Δύο παιδιά του πολέμου και ένα όνειρο. Να φύγουν μακριά από το χαμό. Μια ιστορία από τις πολλές που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και που δυστυχώς δεν θα πάψουμε να ζούμε. Όλα αυτά που βλέπω και διαβάζω συνέχεια, μαζί με όλα τα αρνητικά σχόλια που το συνοδεύουν, δεν μπορούσαμε να μην είναι αυτό το πρώτο κομμάτι. Έπρεπε να βγει αυτό πρώτα στην επιφάνεια. Γενικά βλέπουμε αυτό που γίνεται στη Μεσόγειο και γενικά στον κόσμο με τις εξελίξεις και τους πολέμους και τους θανάτους όλους αυτούς και δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι σε όλο αυτό. Η Λούπια Band, ο Αντώνης και η Ήρυδα δηλαδή, ζουν και δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο. Το Σινούκ είναι το πρώτο ολοκληρωτικά δικό τους κομμάτι. Θέμα, η προσφυγιά. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές ή τουλάχιστον δεν είναι εν γνώση τους. Μπορεί να είμαστε βολευμένοι στη θέση μας και είναι κάπου γίνεται κάτι, αλλά δεν είναι στο σπίτι μου και δεν με πειράζει. Όμως νομίζω ότι οι περισσότεροι μας χτυπάει μέσα μας κάτι, ότι κι αν ήταν η οικογένειά μου αυτή. Η Ήρυδα υπογράφει στίχους και μουσική και ο Αντώνης έχει κάνει την ενορχήστρωση. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα υπέροχο βίντεο κλιπ που μοιάζει περισσότερο με ταινία μικρού μήκους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στέλιο τον Αλεξανδράκη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης μας, που μαζί κάναμε όλο αυτό το όνειρο μια πραγματικότητα με πάρα πολλή δουλειά. Επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ιδρύο Κρήτης και τα παιδιά μας, τη Μαρία και τον Παντελή, τη Μαρία την Κονταξάκη και τον Παντελή τον Χαλβατζή, που ήταν υπέροχοι. Ξέραν από την αρχή τι ρόλο θα παίξω. Ξέρανε, ναι. My life is bitter. Γιατί ξένο στίχο? Πρώτα απ' όλα είναι ο τομέας μας πιο πολύ και της Ήρυδας και αυτό που ακούμε και γενικά αυτά που μας αρέσουν στο ξένο στίχο, αλλά επίσης θέλουμε να μας ακούσουν άνθρωποι και από άλλες μεριές του κόσμου. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί, ωστόσο στο σιρτάρι υπάρχουν και άλλα, σωστά? Ναι, συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Έχουμε στόχο μέχρι το τέλος του χρόνου να βγάλουμε άλλα δύο, αν μπορέσουμε. Το επόμενο τραγούδι που ετοιμάζει η Λούπια Band αφορά την αληθινή αγάπη. Μας έχει παρουσιαστεί στις ταινίες, πολύ ρομαντικό και πολύ... Πρέπει να κυλάνε όλα από μόνα τους και τέλεια. Δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ κουβέντα, πολύ δουλειά.